Και να περάσουμε σε αυτά που μας κάνουν εθνικά υπερήφανους Στις νέες μεγάλες επιτυχίες για τα ελληνικά χρώματα Θανάση Κριτικέ Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αιγρού Στίβου στο Βελιγράδι Μάρκο ένα πραγματικά ιστορικό βράδυ για την ελληνική κολύμβηση Και τον ελληνικό αθλητισμό Αφού οι Έλληνες αθλητές στο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αιγρού Στίβου Που διεξάγεται στο Βελιγράδι κατέκτησαν Τέσσερα μετάλλια μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Αρχικά ο Χριστιαν Γκολομεύ και ο Στέριο Μπίλας κατέκτησαν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα στα 50 μέτρα ελεύθερο τον αγώνα της μιας ανάσας όπως συνηθίζεται να τη λέμε πήραν την πρώτη και δεύτερη θέση. Ο Κριστιαν πανηγύρισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο, συγκεκριμένο αγώνισμα. Ενώ ο Στέριος Μπίλα έκανε την κούρσα τη ζωή του και πήρε το ασημένιο μετάλλιο και, συνολικά το τρίτο στη διοργάνωση. Μετά από λίγη ώρα ακολούθησε το δίδυμο του Απόστολου Χρήστου και του Βαγγέλη Μακριγιάννη, οι οποίοι πήραν αντίστοιχα την πρώτη και δεύτερη θέση στα 100 μέτρα ύπτιο πραγματικά εντυπωσιακέ επιδόσει από του Έλληνε αθλητέ. Που έφτασαν συνολικά τα 16 μετάλλια στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Πάρα πολλοί και αθλητές... Είναι εντυπωσιακή και η συνολική εικόνα με τι επιδόσει των Ελλήνων αθλητών, που σάρωσαν γενικά τα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό. Ακριβώ, Μάρκο, και πάρα πολλοί αθλητέ κατάφεραν με τι επιδόσει του να πιάσουν το όριο για του Ολυμπιακού Αγώνε που θα διεξαχθεί στο Παρίσι και εκτό αυτού άφησαν πάρα πολύ μεγάλε υποσχέσει προκειμένου να διακριθούν και στο κορυφαίο αθλητικό γεγονό του κόσμου. Μπράβο του λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Θανάση.